Thank you, Mr. President. Δύο ερωτήσεις, κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει κίνδυνος να γίνει εξαντλητική υποπτία του τραπεζικού τομέα χωρίς να εποπτευθεί επαρκώς το shadow banking, έτσι αυξάνοντας τους συστημικούς κινδύνους. Και δεύτερο, τι γίνεται με την πολιτική των Αμερικανικών αρχών που επιβάλλουν τεράστια πρόστιμα σε ύψος δισεκατομμυρίων σε μεγάλες αμερικανικές και ευρωπαϊκές τράπεζες. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εφαρμόσουμε αυστηρότερο καθεστώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να αποφευθούν ανεπίτρεπτες τραπεζικές συναλλαγές ή να διαμαρτυρηθούμε απέναντι στους Αμερικανούς που παρεμποδίζουν το έργο των Ευρωπαϊκών Τραπεζών. Για την πρώτη ερώτηση, όλες οι πληροφορίες που συλλέξαμε δείχνουν ότι μεταφέρονται από banks σε non-banks. Συγκρίνοντας τη στοιχεία των τραπεζών με αυτά προλίγων ετών, δείχνει τη σημασία των νέων παικτών. Οι δραστηριότητες non-bank, non-insurance. Επίσης σημαντική είναι η αύξηση των μη παραδοσιακών ασφαλιστικών δραστηριοτήτων. Πριν από λίγα χρόνια, σημαντικό ρόλο έπαιζαν τα hedge fund, που φάνηκαν ωστόσο να είναι και πιο ανθεκτικά στην τρωτότητα. Ήδη αρχίσαμε να ασχολούμαστε με money market funds. Έχουμε μία σύσταση από το 2012, επίσης αγορές OTC. Είναι σαφές ότι χρειάζεται να ολοκληρώσουμε το νομικό θεματολόγιο και να υποβάλουμε όλους τους τομείς της αγοράς στην ίδια εποπτεία. Συμπληρώνω, διότι όχι μόνο το Συμβούλιο, η ανησυχία που εκφράσατε είναι παγκόσμια και γίνεται κάποιο έργο και στο επίπεδο του FSB. Για το δεύτερο θέμα σας, το δεύτερο ερώτημά σας, είναι σαφές και τα τελευταία γεγονότα, τα πιο πρόσφατα γεγονότα δείξανε ότι είναι αρκετά σαφές ότι πρώτα-πρώτα η αντιδιοντολογική συμπεριφορά τραπεζών είναι πραγματικό πρόβλημα. Δεν είναι επινόηση των διαφόρων δικαστικών δικαιοδοσιών. Δεύτερο, ότι η ισχύουσα νομοθεσία που αναφέρεται σε συνεργαζόμενες τράπεζες είναι υπερβολικά περίπλοκη. Τρίτο, αυτές οι κυρώσεις που εφαρμόζονται από διαφορετικές δικαιοδοσίες, από διαφορετικά δικαστές, διαφορετικές δικαιοδοσίες με διαφορετικό τρόπο, έτσι ώστε τράπεζες με παγκόσμια λειτουργία εκτίθεται σε διαφορετικές εφαρμογές και διαφορετικά πρόστιμα, και αυτό εξαρτάται από το που κρίνεται η περίπτωσή τους δικαστικά. Υπάρχει λοιπόν ένα τεράστιο πεδίο συντονισμού παγκοσμίως και στις αρχές όταν συγγράφηκαν αυτές οι κυρώσεις, τα βασικά δηλαδή νομικά κείμενα, θα πρέπει να περιλαμβάνουν και προβλέψεις για το πώς θα εναρμονιστεί, βαριά λέξη αυτή βέβαια για τις δικαστικές δικαιοδοσίες, αλλά που θα υπάρχουν κάποιες συμβατότητες έτσι ώστε να προσεγγίσουν. Ιάκωβος Φον Βάιτσέκερ.